Η αριστερά είναι μια αντιπαράθεση πάνω σε αξίες, σε προτάσεις και προτάγματα. Και αυτή η αριστερά, τη δική μου αριστερά, όταν εγώ κατέβηκα στην Αλλά την Παρασκευή μιλούσατε για δημοψήφισμα. Προσέξτε, θα σας πω και αυτό. Αφήστε με λίγο να πω μια κουβέντα σε αυτό. Όταν άρχισα εγώ το 2004 ως υποψήφιος βουλευτής στην Πρέβεζα και πήραμε 3,4 και τώρα έχουμε φτάσει να είμαστε το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα, να έχουμε κάνει δηλαδή αυτό που ονειρευόταν η αριστερά, το Σερπάσο, που λέγανε οι Ιταλοί, θυμάστε, στη δεκαετία του 70. Δεν μπορεί να μην το πείτε ότι δεν είναι μια σημαντική νίκη. Είναι η τελική νίκη, είναι ο απόλυτος τρίαμβος. Δεν είναι. Αλλά είναι μια βάση που συσπυρώνεται μια κοινωνία, ένα κοινωνικό μπλοκ που έχει κύρια αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να διαλλαγήσει αυτή τη χώρα πάνω σε αυτά τα προτάγματα και σε αυτές τις αξίες και νομίζω σε αυτό έχουμε δώσει μια μάχη να είμαστε πρώτοι αυτό και το οι άλλες δυνάμεις που χάσαν 10-12% ο κύριος Μαύρος θα με διορθώσει. Είναι αλλά και μια ευθύνη όμως πώς θα διαχειριστείτε. Βεβαίως είναι ευθύνη. Βεβαίως είναι. Γι' αυτό δεν είπα ότι δεν είμαστε αριστερά του Τσαμπουκά, αλλά μια αριστερά που θέλει να βάλει ένα καινούριο δρόμο και στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη σήμερα θα μιλάει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος θα μιλάει ότι εδώ έχουμε μια αριστερά που ήρθε πρώτη, που είναι ανάχωμα στη Χρυσή Αυγή, γιατί σε αυτή την τρομερή κρίση που είναι χειρότερη στην Ελλάδα. Τι ανάχωμα στη Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή κοντεύει το 10%. Και εσείς τι φαντάζεστε αν η αριστερά η δική μας δεν είχε βάλει θέμα κυβέρνηση, άμα δεν είχε πει ότι υπάρχει μια πολιτική προοπτική. Δεν είναι ανάγκη να μουτζώνεις, αλλά μπορεί να συσπηρωθείς, μπορεί να κάνεις κοινωνική αλληλεγγύη. Θέλω να σας επισημάνω ένα κίνδυνο, κύριε Τσακαλώτο, η ανάλυση σας αυτή να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν νομίζω το πιστεύει κανείς αυτό. Ναι, αλλά αυτό μου είπατε πριν από λίγο, ότι αν δεν είχαμε θέσει εμείς θέμα δημοψηφίσματος, θα είχε ενισχυθεί κι άλλο η Χρυσή Αυγή. Λέτε σοβαρά ότι μπορεί να έχουμε μια πολιτεία που δεν δίνει πολιτικό αδιέξοδο. Μιλάγατε πριν για την κεντροαριστερά και άκουγα τον κύριο Καψή. Το πρόβλημα της κεντροαριστεράς που δεν δίνει το αδιέξοδο δεν είναι τι γίνεται εδώ. Είναι τι βλέπει ο κόσμος σε όλη την Ευρώπη. Βγαίνει ο Λάντ για να πάρει τις εκλογές και λέει θα θέσω το σύμφωνο σταθερότητας. Μόλις είναι κυβέρνηση το ξεχνάει. Άρα από την κεντροαριστερά πραγματικά πιστεύω ότι δεν βλέπουμε μία ατζέντα για μισθούς, για συντάξεις που μπορούν να συσπυρώσουν αυτό το κοινωνικό μπλοκ. Το αποτέλεσμα αυτό σας δίνει το δικαίωμα να θέσετε θέμα πολιτικής νομιμοποίησης κυβέρνησης ή όχι. Από την αρχή, όπως το βλέπετε να κινείται περί το 3%. Να σας πω τρία πράγματα γι' αυτό. Το πρώτο είναι ότι μιλήσαμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει πολύ πριν γίνουν ευρωεκλογές. Γιατί είπαμε στις ευρωεκλογές το κεντρικό σας σύνθημα. Μα δεν με αφήνετε σε τίποτα μια ερώτηση να απαντήσω. Ναι, αλλά μου λέτε κάτι που δεν ισχύει. Τις πρώτες 8 λέξεις. Μα μου λέτε κάτι που δεν ισχύει. Δεν το ξέρετε τις πρώτες 8 λέξεις. Θα σας πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί το κεντρικό σας σύνθημα. Κύριε Τσακαλώτε, το κεντρικό σας σύνθημα ήταν ότι φεύγουν την επόμενη μέρα των εκλογών. Φεύγουν, λέγατε. Γράφατε θεωρούμε φεύγουν. Να μην ρωτήσω αν φεύγουν. Να μην ρωτήσω αν το σύνθημά σας με βάση το αποτέλεσμα θα υλοποιηθεί. Από το 12... Γιατί εγώ τους βλέπω να μένουν. Πείτε μου. Κάντε και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ναι. Πείτε μου. Απαντήστε εσείς διαφορετικά. Θα απαντήσω τελείως διαφορετικά. Θα σας πω ακούω. Πρώτα ότι το 2012 άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία και άλλα έκανε. Άρα η έλλειψη νομοποίησης αρχίζει από πολύ αρχικά. Ναι. Αρχίζει δηλαδή από το φθινόπωρο του 2012. Γιατί είχαμε μια κυβέρνηση που είχε πόσα ήταν, 15 σημεία, 20 σημεία, πόσα έλεγε η Νέα Δημοκρατία και δεν έκανε κανένα από αυτά. Και άρα υπήρχε ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική καταστροφή και αποδείξαμε ένα πράγμα. Εγώ σας είπα και από την αρχή, δεν μίλησα για θρίαμβο. Δεν μίλησα ότι τους έχουμε πατήσει. Αλλά ξέρετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε δείξει ότι δεν είναι αίτητοι. Έχουμε δείξει, αν το πιστεύει ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που άρχισε το 2004 για μια διαφορετική πορεία, που μας χλεβάζανε ότι είμαστε περιφερειακοί, ότι τέλειωσαν οι ιδεολογίες, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει τις αγορές, ότι οι αγορές πάντα θα πρέπει να είναι κυρίαρχες. Εμείς βάζουμε και στην Ελλάδα και στο πρόταγμα που έχουμε στην Ευρώπη ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πάνω από το κέρδος, μπορεί να αντιμετωπίσει τις αγορές, μπορεί να γίνουν πολιτικές αλλαγές που δίνουν ένα άλλο πλαίσιο. Αυτό βάζουμε.
Μάλιστα. Αποδείξαμε ότι δεν είναι αίτητοι. Δεν ιτηθήκανε πλήρως, αλλά δεν είναι αίτητοι. Και αυτό νομίζω στους επόμενους μήνες, στις επόμενες εβδομάδες θα έχει ραγδαίες αλλαγές. Γιατί ένας κόσμος το πιστεύει πια. Δεν το πίστευε ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα στην αριστερά ή αριστερά. Το πιστεύανε πουθενά ότι πρώτο κόμμα θα ήταν αριστερά. Είπε, δεν είναι και η λαϊκή δεξιά.